Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ μου φίλε, είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που σας υποδέχομαι σήμερα εδώ στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια έχω επισκεφθεί 2 φορές στο Γερεβάν. Οφείλω δεν να πω ότι και η σημερινή σας επίσκεψη αντανακλά τους στενότατους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Αρμενίας, αλλά και μεταξύ των δύο λαών μας. Μας ενώνουν τραγικές μνήμες τραγωδιών που έζησαν οι λαοί μας στην ιστορική τους πορεία. Η μεγάλη αρμενική κοινότητα στην Ελλάδα, μια κοινότητα εξαιρετικά σημαντική, αλλά και η ελληνική κοινότητα στην Αρμενία λειτουργούν σαν γέφυρες φιλίας, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η συνεργασία μας δε εντείνεται πέραν των διμερών μας σχέσεων και στο επίπεδο των τριμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας, Αρμενίας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συνάντησή μας σήμερα συμπίπτει με μια περίοδο μεγάλων εντάσεων. Η κατάσταση στον Κάυκασο, για την οποία είχατε την καλοσύνη να με ενημερώσατε, οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν πολλές εστίες αστάθειας στην περιοχή μας. Απέναντι σε αυτή την αστάθεια, η Ελλάδα έχει μια καθαρή θέση. Υποστηρίζουμε το διάλογο στη βάση των αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων των κρατών και είμαστε σταθερά και στεναρά εναντίον οποιασδήποτε προσπάθειας βίαιης επαναχάραξης συνόρων. Καταδικάζουμε την τροποκρατία, αγωνιζόμαστε για την προστασία των αμάχων, υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων να ζουν στις πατρογονικές τους εστίες. Υποστηρίζουμε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτευχθούν συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας για τους λαούς της περιοχής. Στεκόμαστε, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, στο πλευρό του αρμενικού λαού. Ενημέρωσα επίσης τον φίλο Υπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μετά επίσης από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Θα ήθελα να επαναλάβω εδώ ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι θέσεις της Τουρκίας σε διμερεί ζητήματα παραμένουν δομικά αντίθετες από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Και βέβαια δεν εθελοτυφλούμε, δεν περιμένουμε με μία επίσκεψη να λυθεί η μεταξύ μας διαφορά. Στόχος μας είναι η διατήρηση ηρεμίας, ειλικρινούς επικοινωνίας, αλλά πάντοτε με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας, στα δικαιώματα της κυριαρχίας μας και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα ήθελα να μνημονεύσω σαν σημείο αναφοράς την υπογραφή της μεταξύ μας συμφωνίας στον στρατιωτικό τεχνικό τομέα. Ένα τομέα ο οποίος αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είχα την ευκαιρία να εξηγήσω στον Αρμένιο επισκέπτη και φίλο μας, δημιουργούμε ένα καινούριο σύστημα καινοτομίας και ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας, της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά θα θέλαμε στο πλαίσιο αυτό να συνεργαστούμε με φίλες χώρες οι οποίες επίσης θέλουν να ενισχύσουν την άμυνά τους με νέες πρωτοπόρες λύσεις οι οποίες δύνανται να παραχθούν στην περιοχή μας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συνεργαστούμε με φίλες χώρες, με σύμμαχες χώρες όπως η Αρμενία. Και είμαστε επίσης απολύτως έτοιμοι να διατηρήσουμε αυτή την αυξανόμενη δυναμική προς αμοιβαίο όφελος των χωρών μας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την επίσκεψή σας σήμερα στην Αθήνα. Και θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι και οι σχέσεις μας, αλλά και η αμυντική μας συνεργασία θα γίνουν ακόμα ισχυρότερες, γιατί βασίζονται στο στέρεο έδαφος των δεσμών φιλίας
και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών μας. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα.